Παρακαλείται ο Δήμαρχος Πύλου Νέσταρος, κύριος Παναγιώτης Καρβέλας, για τον χαιρετισμό του. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε Καλαμάτας, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Πολιανής, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να είμαι εδώ. Κύριε εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαστε σήμερα εδώ, και εγώ προσωπικά, για να αποτείουμε φόρο τιμής σε δύο τέκνα μοναδικά αυτού του ιστορικού, του εξαιρετικού, του ευληματικού τόπου. Στο Γρηγόριο Δικαίο Παπαφλέσσα και στον Χρήστο Κορομιλά Αναγνωσταρά. Ο Δήμος Πύλου Νέστορος σήμερα είναι εδώ εκπροσωπώντας τον συνολικά, γιατί αυτά τα δύο τέκνα για την ανεξαρτησία της πατρίδος μας έδωσαν το σώμα τους, την ψυχή τους σε δύο ηρωικές μάχες που έγιναν το 1825 στα όρια του Δήμου Πύλου Νέστορος. Ο Γρηγόριος Δικαίος Παπαφλέσσας, αυτή η ευληματική μορφή, αυτός ο άνθρωπος που ήταν παρορμητικός, αυτός που μπορούσε και ξεσήκωνε, αυτός που δεν δίστασε, ενώ ήξερε ότι τον περίμενε ο βέβαιος θάνατος, να αγωνιστεί με 300 αγωνιστές στα ταμπούρια, για να δώσει έτσι ένα συμβολικό χαρακτήρα στη μάχη αυτή, ότι μόνο με το θάνατο και τίποτε άλλο δεν κερδίζει στην ελευθερία. Το ίδιο και ο Αναγνωσταράς, πολεμώντας στη Σφαχτηρία μαζί με τον Φιλέλληνα Σανταρόζα και μαζί με τον Τσαμαδό, έδωσε μια μοναδική νίκη, όχι τόσο γιατί ιτηθήκαμε εκείνη τη στιγμή από τον αντίπαλο, αλλά δώσαμε τη δύναμη στο λαό μετά από εμφύλιους παραγμούς να βρούμε το δρόμο και να κινητοποιήσουμε όλες εκείνες τις μεγάλες δυνάμεις, ώστε να έρθει 20 Οκτωβρίου του 1827 και να είμαστε, να μπει η σφραγίδα για την ανεξαρτησία της χώρας μας. Σήμερα που όλα αλλάζουν, που δίπλα μας έχει ανάψει φωτιά, που όλοι αυτοί οι ηγέτες θέλουν να αναθεωρήσουν τα σύνορα και τις επικρατούσες συνθήκες, τις διεθνείς συνθήκες, πρέπει εμείς ως δίδαγμα και ως κοιτίδα παραδείγματος να ενωθούμε σε έναν κοινό αγώνα. Έτσι σήμερα αυτή η ιστορική επέτειο, αυτή η επέτειο που γιορτάζουμε σήμερα εδώ στην Πολιανή, πιστεύω ότι αποτελεί το εφαλτήριο για όλους εμάς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτών των δύο ιστορικών μορφών της περιοχής που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδος. Αθάνατοι, και να τους τιμούμε πάντοτε και να τους έχουμε ως παραδείγματα για να μπορέσουμε να έχουμε μια χώρα ελεύθερη που θα βαδίζει προς την πρόοδο και τα παιδιά μας θα πηγαίνουν προς δρόμους που οδεύουν προς την ευημερία. Χρόνια πολλά και αθάνατοι.